Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι μαραθώνιες προεκλογικές εκπομπές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της όμορφης πόλης 89 και 9. Σήμερα ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος, Παρασκευή 19 Μαΐου, και κλείνουμε τις προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων βουλευτών όλων των κομμάτων με τη Νέα Δημοκρατία και τον Σπύρο τον Τσιλιγκύρη. Όσοι μας παρακολουθείτε και από το διαδίκτυο μας βλέπετε και με εικόνα. Και εμείς καλωσορίζουμε, καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε στο Μετέχμιο, είμαστε εκεί στις 12 ακριβώς. Λέμε καλημέρα στον Σπύρο τον Τσιλιγκύρη. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, γιατί είναι και πάρα πολλά όλα αυτά που συνέβησαν την τετραετία που μας πέρασε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και όλος ο προγραμματισμός που γίνεται για τη νέα διακυβέρνηση, κύριε Τσιλιγκύρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και από την μεριά μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού σας. Όντως είναι πάρα πολλά, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω και πάμε 4 χρόνια πίσω, ακριβώς τέτοιες μέρες, η Ελλάδα ήταν σε άλλη θέση. Η Ελλάδα με τους πειραματισμούς του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταλήξει ουραγός στην Ευρώπη, ουραγός σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρακολουθούσε απλά τις εξελίξεις και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Σήμερα η Ελλάδα μετά από 4 χρόνια είναι εισάξιος και ισότιμος συνομιλητής με όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Σκεφτείτε ότι ο Πρωθυπουργός μας μίλησε και στο Κογκρέσο. Πολλά πράγματα μπορούν να σηματοδοτήσουν όλες αυτές τις κινήσεις. Και όλα αυτά σε μια τετραετία δύσκολη. Μια τετραετία παράξενη, μια τετραετία την οποία και να μπορούσες να μαντέψεις ότι μπορεί να συμβούν τόσα πράγματα, δεν ήταν δυνατόν να το πετύχεις. Περνούσε κάθε φαντασία όλα αυτά που συνέβησαν μέσα σε αυτό το διάστημα. Ήταν η πρώτη μου τετραετία στο Κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Βέβαια, χωρίς να ξέρουμε τίποτα, γιατί είμαστε καινούργιοι βουλευτές. Όταν ξεκινάς κάτι, θα ήταν έως κουτό και ανόητο να πεις ότι τα ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Μιλάτε για το 19. Για το 19 μιλάω. Τώρα μιλάω για το ξεκίνημα της επόμενης μέρας της Ελλάδος και της χώρας. Mm-hmm. Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Στην καλύτερη στιγμή, ίσως, που μπήκε σε πορεία το κυβερνητικό έργο και άρχισε να υλοποιούνται τα πράγματα όλα, ήρθε η πανδημία. Την πανδημία και δεν φαντάζομαι να μπορεί κανένας να πει ότι θα μπορούσε να την προβλέψει, πώς ότι θα έρθει, αλλά και να προβλέψει τι θα αντιμετωπίσει. Είχαμε να κάνουμε έναν αόρατο εχθρό. Παρ' όλα αυτά η χώρα κρατήθηκε όρθια. Κρατήθηκε ο τομέας υγείας, κρατήθηκε ο τομέας οικονομίας, κρατήθηκαν οι πολίτες, δώσαν όλα, το κράτος ήταν δίπλα σε όλους, οι υγειονομικοί μας δώσαν τα πάντα και βγήκαμε. Και βγήκαμε και μάλιστα κάναμε πολλά πράγματα τα οποία μας αντιγράψαν και οι Ευρωπαίοι. Ταυτόχρονα η χώρα δέχθηκε και μια τρομερή πίεση από τους γείτονές μας με τις ροές του μεταναστευτικού. Εκεί για μας, ξέρετε, εγώ στο σχολείο έμαθα ότι οι χώρες έχουν σύνορα. Κάποιοι άλλοι μας λέγανε ότι τα σύνορα τα καθορίζουν τα ψάρια και τα πουλιά. Όχι, εμείς λέμε ότι οι χώρες έχουν σύνορα, τα κράτη έχουν σύνορα. Και αυτό κάναμε. Θωρακίσαμε τη χώρα και βάλαμε τα σύνορά μας. Εξοπλίσαμε τη χώρα μας και γίναμε. Γίναμε μια χώρα η οποία σέβεται ο καθένας να σκεφτεί και θα σκεφτεί μάλλον πολλές φορές να μας απειλήσει. Θωρακίσαμε τα σύνορα και ουσιαστικά. Όχι μόνο θωρακίσαμε τα σύνορα. Ελέγξαμε όλες αυτές τις ροές, οι οποίες ήταν τεράστιες. Κοιτάξτε, αυτές οι ροές ήταν άναρχες, τεράστιες, χωρίς κανέναν προγραμματισμό, με τις ΜΚΟ να κάνουν πάρτι σε διάφορα νησιά και όχι μόνο. Δέστε τη Μόρια, δέστε στη Ρόδο, δέστε τι γινόταν. Όλα αυτά οργανώθηκαν, όλα αυτά συμμαζεύτηκαν και έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Ο εξαναδαλάς επικίνδυνος. Και με το φράκτη, να επεκτείνεται. Ναι, ο φράκτης να επεκτείνεται και τελικά είναι υποχρέωση και θα υλοποιηθεί. Είναι θέμα χρόνου. Έτσι το βλέπουμε ότι θα υλοποιηθεί. Παρόλο που μας λένε ότι γκρεμίζεται το φράκτη. Έτσι. Και κάνει δουλειά ο φράκτης και έχει αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα δεν εμπλάει πλέον κανένας. Βλέπουν ότι όλοι πάει πολύ καλύτερα η χώρα και έχει μπει σε μια τάξη. Είναι βέβαια ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει όλη την Ευρώπη. Βλέπετε την Ιταλία, δέστε την Ισπανία, δέστε την Γαλλία, δέστε την Πορτογαλία, δέστε τι γίνεται παντού. Νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα εξοπλίσαμε τη χώρα. Οι αγορές των Ραφάλ, των καινούριων των φρεγατών που παραγγείλαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Μας κάναμε μια πλέον σημαντική δύναμη. Κάναμε δυνατές συμμαχίες με άλλες χώρες. Επενδύουμε στην άμυνά μας. Επενδύουμε στην άμυνά μας έτσι ώστε να ξέρουμε ότι πατάμε στα πόδια μας.
Φαντάζομαι ότι ό,τι κάνει κάποιος για τον εαυτό του πρέπει να το βλέπει ότι πρέπει να γίνεται και στο κράτος. Θέλεις να είσαι δυνατός, θέλεις να είσαι σοβαρός, θέλεις να είσαι μετρημένος και να κοιτάς το αύριο με αισιοδοξία και με όραμα. Αυτό κάναμε εμείς αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι όσον αφορά την Ευρώπη, και, αν θέλετε το παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα παρακολουθούσε τις εξελίξεις από τις σκυβολιστήσεις και τις κουλουτούμπες, να το πω πιο απλά, του κυρίου Τσίπρα. Μέσα, έξω, go back και θα σκέψουν τα γόνατα και θα σκέψουν τις πλάτες, τα διάφορα που έλεγε και γελάω με τα δημοψηφίσματα που έκανε εκεί πέρα και τα οποία δεν ξέραμε τι ψηφίζαμε τελικά. Άλλο ψηφίσαμε και άλλο μας φέρανε την άλλη μέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, δοκίμασε, έπαιξε στην πλάτη των Ελλήνων και οι Έλληνες τον τιμώρησαν σε 4 χρόνια. Το κατάλαβα, μόλις πήρε την πρώτη ευκαιρία δηλαδή, τον τιμώρησαν. Και πιστεύω γι' αυτό το πράγμα οι Έλληνες θα συνεχίσουν και θα στηρίξουν. Θέλουν να συνεχίσουμε με τον Πρωθυπουργό του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλουν να συνεχίσουμε με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα, οι μόνοι που έχουμε στοχευμένα πράγματα, τα οποία υλοποιούνται, είναι μετρήσιμα. Μία, άνω τελεία, δεν θα πω παραπάνω. Κατρούγκαλος, θες, φτάνει. Τίποτα άλλο ο κόσμος καταλαβαίνει. Λοιπόν, δεν τα κάναμε όλα. Έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Αλλά σίγουρα, ξέρετε κάτι, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό στο επίπεδο κυβέρνησης. Τώρα να περάσουμε λίγο, γιατί εγώ κάνω μια επισήμαση. Είπατε ξεκινώντας ότι το 19 ήμασταν νέοι βουλευτές σε μια νέα διακυβέρνηση μετά από ένα ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στην τετραετία όμως που πέρασε, μετά τους πρώτους μήνες, φάνηκε ότι είχατε μια συνεχή παρουσία, επαφές με όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης που βάζαν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ξάνθη σε διαφόρους τομείς, και στην οικονομία και στην υγεία και στην άμυνα. Είδαμε να υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δεν επικοινωνήσατε. Θέλατε να μην τα επικοινωνείτε, θέλατε να μιλάνε τα έργα και όχι τα λόγια. Ακριβώς. Είναι μια επιλογή σας, είναι επιλογή. Που όμως εμείς από το δημοσιογραφικό χώρο συνεχώς την κριτικάρουμε, γιατί θέλουμε όλα αυτά που γίνονται να τα ακούμε, να τα μαθαίνει ο κόσμος, να τα μαθαίνουν οι πολίτες. Τώρα δεν έχουμε χρόνο και δεν το θέλω να ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Και συζητούσαμε λίγο πριν ότι υπάρχουν και πολλά πράγματα τα οποία τελικά ποτέ δεν επικοινωνήθηκαν. Δεν τα ξέρει κανένας. Ναι, μόνο αυτοί που άμεσα ωφεληθήκαν. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε. Πριν 4 χρόνια ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στη Βουλή. Το να σε κλέξουν, να σε τιμήσουν ψήφο του οι συντοπίτες σου και σε στείλουν στη Βουλή, αν είσαι γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, δεν σημαίνει ότι την άλλη μέρα γίνεσαι και παντογνώστης. Έτσι, εγώ λειτουργώ πάντα και στη δουλειά μου, λειτουργώ με αυτό το κριτήριο και σε όλη μου τη ζωή, σε όλη μου την πορεία. Ρωτάω. Ακόμα και στα ιατρικά θέματα που προσφέρουν τον νομό, ρωτάω. Την πρώτη μέρα που γύρισα από την Αθήνα, κάλεσα τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, μίλησα με γιατρούς έξω ιδιώτες, το σύλλογο, ρώτησα. Κάλεσα ανθρώπους, συνεργάστηκα με όλους τους πρώην υπουργούς εδώ πέρα και τους βουλεύτηκα. Και τους ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Ξέραν καλύτερα από μένα πράγματα. Εγώ είμαι γιατρός. Μπορεί να ξέρω 5 πράγματα στην ιατρική, 6, 2, 10, πόσα ξέρω. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα γνωρίζω. Και οι συνεργάτες μου. Οπότε ρωτώντας, μένει σε μένα από όλα αυτά να διαλέξω ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι αυτό που πρέπει να αποχωρήσω. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που στάθηκαν δίπλα. Και ξέρετε, δεν είχαν χρώμα και χώρο αυτοί οι άνθρωποι. Και κάποια στιγμή είπα κάτι σε κάποιον που του άρεσε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το να βλέπεις με ανοιχτούς ορίζοντες τους ανθρώπους. Και το κράτος και οι βουλευτές και όλοι. Δεν αφορίζουμε το έργο των προηγούμενων, το παίρνουμε και συνεχίζουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα να σας πω κάτι. Έχει γίνει πάρα πολύ ζωντανό, δεν έχω ασχοληθεί. Εγώ βγάζω μόνο κάποιες δηλώσεις με το ρωτευτικό. Το ρωτευτικό της Ξάνθης. Ένα μεγάλο ζήτημα που κόλλησε και το ξεκολλήσατε. Το οποίο έδωσε την ψυχή του αείμνηστος Γιώργος Παυλίδης. Το πάλεψε πάρα πολύ ο υπουργός ο Αλέκος Κοντός και το χρηματοδότησε. Το φτάσαν μέχρι στο παραπέντε και πήγε μια ομάδα τυχοδιοκτών, λέω, από αυτών που κάθονται στο κολονάκι και πίνουν καφέ επτινολόγων και τον μπλοκάραν. Αυτό θέλω να το προσέξετε. Το ρωτευτικό ξεμπλόκαρε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2018. Το ρωτευτικό ξεκίνησε 2 μέρες μετά την γενέθλιά μου, 19 Αυγούστου. Το ζήτησα από τον κύριο Σκέρτσο, έκανα επικοινωνία από τον κύριο Μητσοτάκη και μου υποσχέθηκε ότι θα το προχωρήσουμε. Από εκεί πέρα βοήθησαν όλοι αυτοί που έχουν αναφερθεί και οι υπουργοί πρώην και οι περιφερειάρχες και όλοι και έγινε αυτό το πράγμα. Και επίσης
Επειδή γίνεται αυτό που δημοπρατήθηκε τώρα είναι μόνο το βόρειο κομμάτι, έχω ζητήσει από τον Πρωθυπουργό και από ανθρώπους οι οποίοι είναι γνώστες των αγροτικών θεμάτων πάρα πολύ καλά, να μπορέσουμε να εντάξουμε στα ΔΙΤ 24 ή 25, στα 24 και το νότιο κομμάτι, το κομμάτι του κάμπου μας. Εδώ όποιος θέλει μπορεί να συζητήσουμε και με στοιχεία. Αν θέλαν, ας το κάνανε από το 18. Δεν υπήρχε καμία όχληση. Τέλος καλό, όλο καλά όμως. Τέλος καλό, όλο καλά. Τελικά, δεν διεκδικώ τίποτα από τα εύσημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάμε για υλοποίηση. Απλά πράγματα. Δύο πράγματα. Λιμεναρχείο στον Πορτολάγος. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά στην ιστορία γίνεται λιμεναρχείο. Χωρίς κόστος. Ξέρετε, γιατί αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει. Το ξέρουν, δεν πάρα πολύ, το ξέρουν πάρα πολύ. Το ξέρουν και κάποιοι φίλοι γιατροί και κάποιοι φίλοι άλλοι που πηγαίνουν στο ψάρεμα για να πάρεις μια άδεια για τη βάρκα σου. Πήγαινες στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς θέλουμε τουρισμό, θέλουμε ανάπτυξη. Χωρίς λιμεναρχείο γίνεται. Δηλαδή, θα πας εσύ που έχεις ένα καραβάκι, παίρνεις τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου και κάνεις μια βόλτα και θα μπορείς να παρκάρεις. Και μάλιστα προχωράει και ο Δήμος από ό,τι έχουμε συνοηθεί και από ό,τι μιλάμε. Θα βάλουν νερό, θα βάλουν ρεύμα, θα βάλουν καύσιμα. Να μπορούμε να μαζέψουμε και κάποιο κόσμο. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ίσως, αν λέω από χρόνο θα αναφερθούμε. Πρώτη φορά στην ιστορία. Χωρίς κόστος, χωρίς τίποτα. Έτσι. Μόνο μια επίσκεψη και με το ενδιαφέρον που έριξα. Γιατί είναι σημαντικό εκεί και το λιμάνι, είναι σημαντική ίσως στο μέλλον και κάποια μαρίνα η οποία μπορεί να δημιουργηθεί. Είναι η προσπάθεια, είναι και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα, γιατί χρειάζεται να μπει κάποιος επενδυτής, κάποιος ιδιώτης για αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί δεν μας αφήνουν τα πράγματα, μας μπροχνούν και οι εξελίξεις. Εξελίξεις οι οποίες είναι ανά 10 χρόνια αλλάζουν τα πράγματα. Θα πω ένα παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια έψαχναν στη δουλειά. Σήμερα ψάχνουμε ανθρώπους για να δουλέψουν. Σε πολλά πράγματα. Θα συνεχίσουμε λίγο. Να μην πηγαίνω από το ένα στόχο και κουράζουμε για τον κόσμο. Λοιπόν, είπαμε για το λιμεναρχείο, είπαμε για το ερωτευτικό. Μέσα σε όλη αυτή την. Υπενθυμίζω ότι είχαμε πανδημία, έτσι. Λοιπόν, προσλαμβάνονται στην Ξάνθη 100 συνοριακοί όπως και σε άλλους νομούς. Με δικιά μου παρέμβαση, αυτά τα 100 παιδιά και τα 100 που δεν πέτυχαν, δώσαν εξετάσεις στην Ξάνθη. Τι σημαίνει δηλαδή, 200 οικογένειες γλιτώσαν 3 μέρες ταξίδι στην Αθήνα, έξοδα ξενοδοχείου και οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχω 4 παιδιά κι εγώ και ξέρω τι θα πει έξοδα να τρέχεις. Να τρως 3.000. Άντε, αυτός που πέτυχε και μπήκε, λέει εντάξει, ο άλλος που απέτυχε είναι επιλαχών. Δίνανε εδώ τα παιδιά. Αυτό το έκανα εγώ. Όταν πήγα την πρώτη φορά, γελάσανε που το ζήτησα στο Υπουργείο. Μετά με πήραν τηλέφωνο πίσω, λέει ξανά. Και ήταν πολύ εύκολο τελικά και έγινε. Έχουμε και αστυνομική σχολή. Λοιπόν, να τα αφήσουμε στο τέλος. Γιατί είδατε κάτι προηγουμένως το οποίο δεν θέλω να το μαρτυρήσετε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Ξάνθη έχει τρομερή δυναμική στον τουρισμό. Τρομερή δυναμική. Και αν θυμόσαστε στις συναντήσεις μου, μια από τις πρώτες επισκέψεις που έκανε ήταν στον κύριο Φραγκάκη, στον πρόεδρο του ΕΟΤ. Μαζί με την εκπρόσωπο του Δήμου τότε και κάναμε κάποιες συζητήσεις. Βέβαια, μας πρόλαβε η πανδημία για πάρα πολλά πράγματα. Και μετά που ήρθε εδώ η κυρία Ζαχαράκη ως πλέον υφυπουργός τουρισμού, ξαναμιλήσαμε και ανεβήκαμε πάνω. Πιστεύω ότι έχουμε ένα παραθαλάσσιο παραποτάμιο και ένα ορεινό πλούτο τεράστιο. Τεράστιο. Να πω απλά αυτά που λέω συνέχεια. Δεν θέλω να είμαστε τόπος διέλευσης. Θέλω να είμαστε προορισμός διαμονής. Και είναι εύκολο να το πετύχουμε. Είναι εύκολο να το πετύχουμε, θέλει και κρατική παρέμβαση. Ποια είναι αυτή η κρατική παρέμβαση? Συνθήκη Ραμσάρ και Νατούρα. Τρέχω. Μόνιμα μας πονάει αυτό, κύριε Τζιλιγκύρη. Επερώτηση δικιά μου. Βέβαια, εγώ θέλω να δίνω αυτά που ανήκουν στον καθέναν. Είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ η διαδικασία. Για τον νομό μας όμως έκανα την επερώτηση εγώ και τους έθεσα τα ζητήματα και τα προβλήματα που έχουμε. Πολύ σοβαρά προβλήματα. Έτσι. Το οποίο επηρεάζει όχι μόνο τον τουρισμό μας, επηρεάζει και το αγροτικό κομμάτι. Και τις επενδύσεις μας. Ακριβώς. Εκεί νομίζω ότι. Βέβαια, παρόλο που με βαρέθηκαν στο Υπουργείο και ρέγνω στον Πούλου, αναφέρω και ονόματα τώρα, μου λέει κάθε εβδομάδα έρχεστε εδώ πέρα και ασχολείστε με το. Γιατί λέει κύριε βουλευτά, τόσο πολύ καίγεστε. Δεν ξέρω οι φορείς τι κάναν, γιατί ζητήθηκαν προτάσεις και τους φορείς. Πάντως, εγώ επικοινώνησα με ανθρώπους εδώ στην Ξάνθη που. Γιατί δεν το γνώριζα, ούτε τι θα πει ζώνη, ούτε θα πει χρήση ζώνης, γιατρός είμαι, έτσι. Δεν είμαι ούτε μηχανικός, ούτε περιβαλλοντολόγος. Επικοινώνησα, κάθισα, διάβασα, κουράστηκα. Συμβουλεύτηκα κάποιους ανθρώπους, είδα ποιες είναι οι ανάγκες μας, πού πονάμε και προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες απλές, κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν σε όλους τους τομείς, και του τουρισμού και του αγροτικού κομμάτου. Ταυτόχρονα με αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι ειδικά στην ορεινή περιοχή μας η προσβασιμότητα πρέπει να είναι πιο εύκολη.
εκεί. Έχουμε έναν κάθετο άξονα που αξιοποιείται, έτσι. Και όχι μόνο, ο κάθετος άξονας, ο οποίος είχε δρομολογηθεί, όχι από μένα, από προηγούμενος. Αυτό όμως το έργο τρέχει με γοργούς ρυθμούς, ναι, και έχουμε ορατά αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι. Τρέχει, ναι. Αυτό ήταν δρομολογημένο και απλά η κυβέρνηση το προχωράει, γιατί το έχουμε πλέον ανάγκη. Οι βόρειοι επισκέπτες μας είναι πάρα πολύ πλέον. Είναι οι Ρουμάνοι, οι Βούλγαροι και οι Τούρκοι από ανατολικά. Πρέπει να είμαστε σε θέση να τους κρατήσουμε και στην Ξάνθη. Mm-hmm. Γιατί τα χρήματα αυξάνονται όταν έρχονται και απ' έξω, όχι όταν τρώγω τα δικά σου και στα δικά μου. Η σούμα είναι ίδια για τον νόμο. Λοιπόν, μέλημά μου ήταν να τακτοποιήσω κάποιες οικονομικές εκκρεμότητες που είχε ο Δήμος Μίκης από τον βουλευτή, κάποιος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τους βοήθησε, νομίζω ο Δήμος ξέρει τα δικά του εκεί πέρα, τις κινήσεις που κάναμε και όλα αυτά τα πράγματα, να καταφέρουν να πάρουν το ποσό το οποίο, επαναλαμβάνω, είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, αλλά δεν πειράζει, το έβγαλε. Εντάξει. Εγώ, δύο μήνες μετά τις εκλογές, φρόντισα να πάρει στη Σταυρούπολη 1.850.000 για να βελτιώσει το οδικό δίκτυό της. Έτσι. Κάποιο διάστημα μετά έβαλα 450.000 για το Δήμο Αθήρων, 450.000 για το Δήμο του Πύρου. Όταν έγιναν οι πλημμύρες, παρόλο που η περιφέρεια ενίσχυσε το Δήμο του Πύρου για τα αναχώματα που σπάσανε, σε δύο μέρες μέσα έβγαλε 100.000 γιατί κάποια αναχώματα. Να ρίξουν κάποια χώματα γιατί πνίγανε τα χωράφια 2-3 ανθρώπων. Για μένα, κοιτάξτε, δεν έχει σημασία το πόσοι. Και ο ένας. Είναι σημαντικός. Ακριβώς. Mm. Όταν πέφτει σε σένα το κακό, είναι. Νομίζω το ξέρουμε. Σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε. Μπαίνει στη θέση. Δεν κοιτάζουμε τα νούμερα, κοιτάζουμε την ουσία. Ήμουν στο πλευρό των αγροτών πάντα από την πρώτη μέρα. Αν θα δείτε τις φωτογραφίες, είναι η πρώτη μου επίσκεψη στην Αθήνα ως βουλευτής. Και όταν γύριζα πίσω, είχε χαλάσει και θυμάμαι κατέβηκα στα χωριά του κάμπου κάτω που είχαν χαλαζόπτωση και πήγα για τα πιπέρια. Πήρα αποζημιώσεις, έτσι όπως το λέω. Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι. Αυτό το κομμάτι των αποζημιώσεων. Κάτι που δεν ξέρετε όμως. 150 παραγωγοί μελιτζάνας ταλαιπωρούνται και πήγαιναν στα δικαστικά να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Από την προηγούμενη χρονιά, από το 18. Λοιπόν, και κάποιοι στοιχηματίζουν ότι δεν θα κάνω τίποτα. Λοιπόν, πληρώθηκαν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι κάτι που τα ακούμε πρώτη φορά. Δεν τους ενόχλησα ποτέ να τους πω ότι εγώ σας το έκανα. Το ξέρουν αυτοί. Πληρώθηκαν. Στοιχηματίζαν ότι δεν θα το κάνω. Το έκανα. Τρία χρόνια που έχουμε τα προβλήματα με τα καιρικά φαινόμενα, τα έντονα, χαλαζοτώσεις. Ήμουν πανταχού παρών. Ήμουν πάντα δίπλα τους. Προσπάθησα το καλύτερο. Και προχθές, δεν είναι γιατί το έκανα. Αυτό δεν είναι προεκλογικό. Για 3-4 άτομα που έχουν κεράσια και αχλάδια για το παγητό του 21, από λάθος ενώ κάποιες υπηρεσίες δεν είχαν μπει, έτρεχα για 4-5 οικογένειες και τελικά θα πάρουν την αποζημίωσή τους για το παγητό 21. Θέλω να πω ότι είμαι δίπλα όχι στη μάζα για να πάρω ψήφους, είμαι και στον καθένα δίπλα. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα μέχρι τα 25 μου σε χωριό και ήμουν αγρότης. Είστε από το Εράσμιο, είναι η καταγωγή σας, έτσι. Είναι από το Εράσμιο, όπως είναι από το Εράσμιο και η. Έχετε δει από κοντά κοιτάξτε, πως κάποιος οργώνης παίρνει και θερίζει όλη τη διαδικασία. Αυτό δεν είναι μόνο αυτό. Ίσως και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι, γιατροί, δικηγόροι, ξανθιώτες που μένουν τώρα, όλοι από χωριά, οι περισσότεροι είναι από χωριά και. Ναι, όντως, δουλεύουμε χωράφια όλοι. Το ξέρω, τα ξέρω τα προβλήματα. Γελάω καμιά φορά που συζητάμε με κάποιους συναδέλφους στη Βουλή. Και του λέω: εσύ δεν ξέρει πώ βάζουν το κρεμμύδι, πώ να το σπείρει το κρεμμύδι, θα το φυτρώσει ανάποδα. Όχι, έχω δουλέψει στα χωράφια, το ξέρω. Και επίση και στην κτηνοτροφία και στην αγροτική. Ο πατέρα μου έχει κτηνοπολείο. Ξέρω ότι μια οικογένεια που θα καταστραφεί, για σε 10 λεπτά το χαλάζει, μπορεί να σε καταστρέψει και μια οικογένεια ολόκληρη να υποφέρει ένα χρόνο. Γι' αυτό θέλω να είμαι δίπλα του. Τα έχουμε περάσει αυτά και εμεί, ω παιδιά που περιμέναμε να πάρουν τα χατζηλίκια μα για να φύγουμε στα πανεπιστήμια, δεν είχαμε. Σε 10 λεπτά χαλάζει, τελειώνει η ντομάτα. Σφέρναμε τότε ντομάτες και πατζάρια και καλαμπόκια. Στην ντομάτα που ήταν το κύριο εισόδημά μας, τελειώναμε σε 10 λεπτά και ήμασταν μέσα στην στεναχώρια όλη η οικογένεια. Προσπαθούμε. Ο ΕΛΓΑ έχει διπλασιάσει σχεδόν τα κονδύλια τα οποία έδωσε στην Ξάνθη. Αυτό να ξέρετε. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Να πάμε στην αστυνομική σχολή. Ναι. Θέλετε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, να πάμε στην αστυνομική κάτι. Σχολή. Ακούστε κάτι. Λοιπόν, η αστυνομική σχολή, εγώ δεν βγάζω. Ξέρετε, ξέρετε κάτι, μας έχει μείνει εκείνο σε όλους τους ξανθιώτες, λοιπόν, το απολύτως προσωρινού, ναι, της αστυνομικής σχολής που έγινε
Κέντρο κράτησης. Ναι, εκεί έπρεπε να κλείσουν κάποιες σχολές τότε. Λοιπόν, τώρα δόθηκε η δυνατότητα λόγω της αύξησης του χρόνου φοιτησης να ανοίξουν κάποιες σχολές. Λοιπόν, εγώ είχα δύο επιλογές. Όχι εγώ, εμείς οι Ξανθιώτες, μέσω ημού. Ή να ανοίξουμε μια σχολή να παίρνει 80 άτομα, και τώρα μιλάω πρώτη φορά, ή να ανοίξουμε μια σχολή η οποία θα παίρνει 500 άτομα. Ένα μικρό πανεπιστήμιο. Και είδατε το τηλεφώνημα έξω. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Η σχολή θα ανοίξει το 24, θα γίνουν παρεβάσεις 1 εκατομμυρίου ευρώ στις κτηριακές υποδομές και θα παίρνει 500 άτομα. Εντάξει, αυτά είναι τα λόγια του Πρωθυπουργού, αυτά είναι τα λόγια του Υπουργού. Εγώ λέτε ότι άξιζε τον κόπο να περιμένουμε λίγο, ώστε να μην πάμε στους 80 γυρίναμαστε, αλλά να πάμε σε ένα μικρό πανεπιστήμιο. Στους 500, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Είναι 6 φορές περισσότερη. Και θα παραμείνει και στην Ξάνθη, στο κέντρο κράτησης, λογικά. Στην Ξάνθη, στον νομό Ξάνθης. Δεν θέλω τα παιδιά της Ξάνθης να φύγουν από την Ξάνθη, δηλαδή να πάνε. Αυτά κάποια στιγμή ακούστηκαν κάποια πράγματα και θα δούμε. Οπότε περιμένουμε μια τέτοια εξέλιξη και αυτό μπορεί να είναι σύντομα, στην επόμενη χρονιά, στο 24. Ναι, με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μέσα στο 24 ξεκινούν τα έργα. Όχι μέσα στο 24, μέσα στο 23. Μέσα στο 23 θα ξεκινήσουν. Να έξω και άκουσα στην. Οπότε το 24 μπορεί να έχει τη λειτουργία τη σχολή. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Το 24 να λειτουργήσει η σχολή για 500 άτομα. Κύριε Τσιλικύρη, η επόμενη μέρα. Τι φέρνει στη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη να κάνει κάποιες δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, με περισσότερες θέσεις αλλά και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και επίσης με τα ζητήματα της υγείας. Δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι είναι μέσα στο τρίπτυχο της νέας διακυβέρνησης ο χώρος της υγείας, με προσλήψεις, με κίνητρα, με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Είναι κάτι που μας πονάει, γιατί γνωρίζετε και τις αδυναμίες που έχει το νοσοκομείο της Ξάνθης. Είμαι γιατρός και τα ξέρω από κοντά και αντιλαμβάνομαι καλύτερα ίσως από πολλούς ανθρώπους, αλλά αντιλαμβάνομαι καλύτερα από μένα. Πρώτο μέλημα του Πρωθυπουργού, το αναφέρει, είναι την υγεία. Βγήκε λαβωμένο το υγειονομικό σύστημα από την κόπωση, την κούραση και αυτό που πέρασε, πράγμα το οποίο δεν το περιμένει με τον κορονοϊό. Με συνέπεια, να έχουμε τι, να έχουμε γιατρούς οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ξάνθη. Βέβαια, εμένα με νοιάζει η Ξάνθη. Αλλά δεν είναι μόνο στην Ξάνθη. Είναι στη Λαμία, είναι στο Κυρκής, είναι στη Δράμα, είναι στις Σέρες. Οι γιατροί ή φεύγουν από την επαρχία, ή ανοίγουν ιδιωτικά ιατρία, ή μαζεύονται προς το κέντρο. Όταν ξεκίνησαμε τα αιτία, τα προβλήματα ήταν κάποια, γίνανε κάποια περισσότερα. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Βέβαια, να ξέρετε, το έχω ακούσει, το είχα πει και τη συνέλευση που κάναμε εδώ πέρα, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα μόνο για την Ξάνθη. Τα μέτρα πρέπει να είναι για όλη την Ελλάδα. Οπότε είναι κυβερνητικός στόχος και σκοπός και προτεραιότητα να γίνει το ΕΣΥ, να ενισχυθεί το ΕΣΥ, να βοηθηθούν οι γιατροί, να πάρουμε προσωπικό, να πάρουμε νοσηλευτές, το ΕΚΑΒ να μεγαλώσει τις παροχές του. Αυτό που κάνει δηλαδή να είναι πιο πλατή. Έχουμε και εκεί προβλήματα. Βέβαια, αυτό όταν προκυρήσονται 5 φορές θέσεις και δεν έχει κανένα ενδιαφερόμενο, δεν μπορείς να υποχρεώσεις τον γιατρό να τον πάρεις από το γιατρό και του πεις θα δουλέψεις στο δημόσιο. Αυτό το πρόβλημα. Προκηρύξαμε πολλές φορές θέσεις οι οποίες βγήκαν άγονες. Γι' αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτοί οι άνθρωποι. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι γιατροί. Άρα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος κινήτρων. Να πω και κάτι άλλο, το οποίο το ξέρουν οι γιατροί που δουλεύουν και οι νοσηλευτές στο νοσοκομείο μέσα. Η Ξάνθη έχει ένα αρνητικό. Επιλέγουν την Καβάλα για παράδειγμα οι ειδικευόμενοι. Αντί τη Ξάνθη, γιατί στην Καβάλα στην εφημερία μπορεί να δουν οι παθολόγοι για παράδειγμα 30 περιστατικά και ο παθολόγος στην Ξάνθη να θέλει 250. Έτσι. Εγώ εφημερεύσα ως χειρουργός στην Καβάλα και βλέπουμε 4 περιστατικά. Ήταν τα τροχαία και αυτά τα σοβαρά που ερχόταν. Σοβαρά περιστατικά, τα 3 ήταν να μπουν εισαγωγή. Στην Ξάνθη, στη χειρουργική, είχε 100 άτομα, 90 άτομα στην εφημερία. Για διάφορους λόγους έχουμε μια παθολογία, μια μεγάλη επισκεψιμότητα θα έλεγα στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα να έχει κόπωση, να έχει φώτο, να δυσυμούμαστε και όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να τονίσω το μεγάλο έργο που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα, που δίνουν την ψυχή τους. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι η διαχείριση του ανθρώπινου πόνου, της ασθένειας και οτιδήποτε άλλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Ειδικά κάτω από συνθήκες όχι ήρεμες.
Γιατί υπάρχει φόρτος, υπάρχει φασαρία, υπάρχει ένταση. Ο καθένας νομίζει το πρόβλημά του σοβαρό και καλά κάνει και έτσι είναι τα πράγματα. Οπότε στα επίγοντα ειδικά γίνεται ένα πράγμα το οποίο είναι κουραστικό για τους γιατρούς. Γι' αυτό και είμαστε, δεν είμαστε ελκυστικοί στο να έρθουν καινούργιοι γιατροί. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω και έχουμε στο πρόγραμμά μας το έχει βάλει προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι συνολικό το οποίο θα βοηθήσει και την Ξάνθη. Και το πιστεύω το πράγμα. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε, κύριε. Ναι, να σας πω. Κοιτάξτε, εγώ θα μπορούσα να μιλάω μια μέρα γιατί στα 4 χρόνια πρώτη φορά το αποφάσισα να μιλήσω. Έχουμε βρεθεί ελάχιστες φορές. Ακούστε με λίγο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Παγκόσμια και στην Ελλάδα. Πριν από 20 χρόνια, πριν 30 χρόνια, εξάνθηκε ως πυλώνα το αγροτικό, τα καπνά και τα συντηρητικά εργοστάσια. Σήμερα όλα αυτά τα πράγματα έχουν φύγει. Δεν είχαμε πρόβλημα από εργάτες γης, σήμερα έχουμε πρόβλημα από εργάτες γης. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε καινούργιες καταστάσεις. Μάλλον και βλέπουμε όμως ότι μέσα στην τετραετία τονώθηκαν κάποιες επιχειρηματικές προσπάθειες με επιχειρηματίες εδώ που μεγεθύνουν τη δραστηριότητά τους και απασχολούν κόσμο. Εμείς σαν κράτος, εγώ δηλαδή. Βλέπουμε τα πλαστικά Θράκης. Βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις οι οποίες βάζουν το στίγμα τους. Μιλήσαμε για την υγεία, σας είπα για την υγεία, για τα μεγάλα επιχειρηματικά πάρκα. Όχι, δεν μας είπατε. Ωραία. Να μας πείτε. Ωραία. Το ξέρουν κάποιοι από την πόλη, το ξέρει ο κ. Χαλιορίς, το ξέρει ο κ. Γερμανός. Με δική μου όχληση βγάλαμε μια κία για τα μεγάλα επιχειρηματικά πάρκα που αυτό σημαίνει ότι η Ξάνθη πλέον έχει τρεις βιομηχανικές ζώνες. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτοί που γνωρίζουν το αντικείμενο ξέρουν. Και μάλιστα με ευχαρίστησαν πάρα πολύ και προχθές στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού ο κ. Χαλιορίς το ανέφερε κιόλας. Αυτό σημαίνει επενδύσεις, αυτό σημαίνει. Επενδύσεις, θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας, βασικά αυτό το πράγμα. Βασικά αυτό το πράγμα. Και μόλις. Και όταν λέμε επενδύσεις, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε το προσωπικό. Το πρόβλημά τους είναι το προσωπικό. Όπου πηγαίνω, μου λένε το προσωπικό. Δεν έχουν εργατικό, ειδικά ανειδίκευτο προσωπικό που θέλουμε, εργάτες δηλαδή, μέσα στην παραγωγή. Σε αυτά έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτό που χάρηκα προχθές όταν πήγαμε στο Γερμανό είναι ανθρώπους που δουλεύαν στη Γερμανία ή δουλεύαν στην Αγγλία και οι οποίοι ήρθαν να δουλέψουν στο Γερμανό στην Ξάνθη. Δηλαδή, αυτό είναι πλέον σημαντικό να φέρνουμε πίσω ανθρώπους που έχουν φύγει. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε τις προάλλες έτσι σε μια συνέντευξή του ότι λέμε και τους επιχειρηματίες αφού δεν βρίσκεται δυναμικό να αυξήσετε το ημερομίσθιο. Έτσι ώστε να γίνει ελκυστικό και να έρθουν άνθρωποι όλα αυτά θα γίνουν βέβαιως και με αυτόν τον τρόπο θα βάλουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ώστε να ανεβούν και οι μισθοί. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι ο νομός έχει πάρα πολλούς πυλώνες έτσι, που πρέπει να στηριχθεί. Κύριοι πυλώνες για μένα αυτή τη στιγμή που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία πέρα από τις επενδύσεις και όλα αυτά τα οποία τρέχουν και τα τρέχουν άλλοι άνθρωποι είναι ο πρωτογενής τομέας. Εκεί πρέπει να πάμε στη μεταποίηση, πρέπει να πάμε στην εκμετάλλευση της γεωθερμίας, πρέπει να δώσουμε, να είμαστε δίπλα στους αγρότες, δίπλα στους ξενοτρόφους. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι και της οικονομίας και του κόσμου και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην καλύτερη ποιότητα ζωής και στην καλύτερη οικονομία του νομού. Και το δεύτερο μεγάλο κομμάτι, το στοίχημα του τουρισμού. Πρέπει να αποκτήσουμε τουριστική νοοτροπία, πρώτον εμείς οι ίδιοι, και μετά με τη βοήθεια του κράτους, της περιφέρειας και των Δήμων, να κάνουμε τον τόπο μας τουριστικό προορισμό. Είναι απόλυτα αναγκαίο για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Έχουμε μπροστά μας κάποια χρόνια. Αν κάποτε πριν 10 χρόνια μιλούσαμε ότι θα έχουμε τουρίστες Βούλγαρους και Ρουμάνους, όπως έρχονται το καλοκαίρι με τα νούμερα και τα που περνάνε από τη Ξάνθη, θα λέγαμε ότι είμαστε τρελοί. Και όμως αυτά συμβαίνουν. Και βλέπετε ότι αυτό το πράγμα αυξάνεται και θα αυξάνεται. Πρέπει να μπούμε γρήγορα σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς και πρέπει να δώσουμε για να πάρουμε πράγματα κι εμείς. Να αναβάσουμε τις υπηρεσίες μας, την προοπτική υπηρεσιών μας, ώστε να γίνουμε πιο ελκυστικοί. Ακριβώς, ναι, ναι. Mm-hmm. Δεν είμαστε ούτε μακριά, όταν μιλούσαμε για εσωτερικό τουρισμό, όντως ήμασταν μακριά από τα κέντρα. Πλέον οι τουρίστες περνάνε μέσα από το νομό μας και φεύγουν παρακάτω. Γιατί εμείς δεν έχουμε και τις υποδομές ή έχουμε ελάχιστες. Παρ' όλα αυτά. Οι λίγες υποδομές που γίναν, δέστε ότι είναι πάρα πολύ επιτυχημένοι. Οι 2-3 μικρές μονάδες που λειτουργούν δουλεύουν από ό,τι έχω μάθει από τον Οκτώβριο, από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Γενικά είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι το οποίο πρέπει να πέσουμε και να βοηθήσουμε όλοι μαζί, και εγώ και η περιφέρεια και η Δήμη και οποιοδήποτε εμπλέκεται με αυτό το κομμάτι. Κύριε Τσιλιγκέρη, το μήνυμα
Κλείνοντας την κουβέντα μας, το μήνυμα γιατί Νέα Δημοκρατία, τον νομό Ξάνθης. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία γιατί είναι μονόδρομος. Γιατί πάμε μπροστά, πάμε αυτό που λέμε το σύνδεμά μας δυνατά, τολμηρά μπροστά. Γιατί λέει είναι η μόνη αλήθεια, η μόνη δύναμη που μπορεί να πάρει τη χώρα για να προχωρήσει. Δεν έχει, είναι μονόδρομος, θεωρώ, η επιλογή των Ελλήνων να διαλέξει ανάμεσα στην αλήθεια, στην πραγματικότητα, στη δύναμη. Στη θέληση, γιατί χρειάζεται και θέληση, και επίσης σε πρόγραμμα. Έχουμε σχέδιο. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Το είδατε και ξαναγυρίζω χθες το βράδυ τον κύριο Κατρόγλου. Πριν λίγες ώρες τι έγινε. Δεν ξέρουμε τελικά τι σχέδιο έχουν οι υπόλοιποι μας εδώ πέρα. Και επίσης καθαρές κυβερνήσεις. Έχουμε δει τα αποτελέσματα. Αυτοδυναμίες, βέβαια. Έχουμε δει τα αποτελέσματα των συγκυβερνήσεων και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν καταλήξει στη χώρα. Τώρα, Σπύρο Τσιλιγύρη. Όσοι με ξέρουν, γιατί όσοι δεν με ξέρουν, γιατί θα με μάθουν. Τίποτα παραπάνω. Δεν θέλω να περιευθερωγώ, δεν μου αρέσει να περιευθερωγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ σας πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ελπίζω να τα πούμε και μετά 4 χρόνια. Ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Το ελπίζουμε πιο συχνά. Οφείλω να πω πριν κλείσουμε ότι ενοχλούμε τον βουλευτή πάρα πολύ συχνά. Δεν ανταποκρίνεται γιατί έχει καταλήξει σε μια φιλοσοφία το ότι εγώ θέλω να μιλάω με έργα. Ακριβώς. Δεν θέλω ούτε να τα επικοινωνώ, ούτε να λέω λόγια. Θέλω πρώτα να γίνονται τα πράγματα και ύστερα να τα μαθαίνει ο καθένας. Τα ξέρουν όλοι. Αφού τα ζει στο πετσί του. Τα ξέρουν όλοι. Άσχετα αν δεν θέλουν να τα παραδεχθούν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Όμορφη πόλη, δημοτικό ραδιόφωνο Ξάνθης. ...89.9 στερεοφωνικά. Και τώρα περνάμε στις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Μαρία, πες μας, πού μπορούμε να προμηθευτούμε τα καλύτερα φίλτρα στην Ελλάδα για πεντακάθαρο νερό? Στα φίλτρα Θράκης. Πολύ σωστά. Δεύτερη ερώτηση. Φίλτρα παντός τύπου για πώληση χοντρική και λιανική.